την Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδια για θέματα Μακεδονίας Θράκης, κυρία Μαρία Κόλλια Τσαρουχά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τη Δράμα, τη Μακεδονία, τη Θράκη, από όλη την Ελλάδα. Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να πάρω μέρος στο ένατο ανταμωμά σας. Και εύχομαι τα ανταμώματα να επαναλαμβάνονται κάθε χρονιά, να είμαστε γεροί και δυνατοί και πάντα με έτσι αυτή την ζέση και αυτή την ιδιαίτερη αγάπη γι' αυτό που κάνετε. Κάθε φορά που συναντώ, βλέπω στα μάτια σας των νέων ανθρώπων και των μεγαλύτερων να λάμπει η αγάπη για την Ελλάδα, η έννοια για αυτόν τον τόπο, η περηφάνεια για την κοινή μας καταγωγή. Και πείθομαι ακόμα πιο δυνατά ότι ο ελληνισμός, η ορθοδοξία, η ιστορία μας είναι μια φλόγα που δεν θα σβήσει ποτέ. Η Θράκη είναι ο ακρίτας της χώρας, οι σημερινές μας θερμοπύλες. Και αυτό ισχύει όχι μόνο εξαιτίας του σημείου που βρίσκονται μέσα στον ελλαδικό χώρο, αλλά γιατί η θρακιώτικη παράδοση, η θρακιώτικη μουσική, η θρακιώτικη χαρά της ζωής αποτελούν προπύργιο της ελληνικής παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού. Οι Θράκες ήταν ονομαστοί και τρομεροί πολεμιστές, αλλά και ξεπέραστη μουσική. Ακόμα θυμούνται παγκόσμια τον Ορφέα, τον ημίθιο της μουσικής της ομορφιάς, αλλά και της γνώσης. Είναι τιμή και τίτλος μεγάλης ευγένειας, φίλοι και φίλες, να φέρει κάποιος το όνομα Θρακιώτης. Σας καλώ λοιπόν να το τιμάτε και να το θυμόσαστε. Η Ελλάδα θα ήταν σίγουρα πολύ φτωχότερη χωρίς τους Θράκες. Αυτή τη φλόγα λοιπόν να την τιμήσουμε και να την κρατήσουμε ψηλά. Ως Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης χαιρετίζω επίσημα όλους τους συλλόγους, όλα τα σωματεία που δίνουν σήμερα το παρόν και μας δίνεται την ευκαιρία να θυμηθούμε όλα αυτά που είναι οι Θρακιώτες. Και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον χρόνο και για τον χρόνο και για τον χρόνο με μεγάλη περηφάνεια, με μεγαλύτερη χαρά, με περισσότερη Ελλάδα. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, συγχαρητήρια σε όλους τους νέους και τις νέες, σε όλες τις ηλικίες που βρίσκεστε και κάνετε αυτό που αγαπάτε και αυτό που σας εκφράζει. Ευχαριστώ για την αγωνία σας, ευχαριστώ για όλες αυτές τις προσπάθειες που υπηρετείτε τους συλλόγους σας, που υπηρετείτε την παράδοση, που υπηρετείτε την Ελλάδα. Συγχαρητήρια λοιπόν, να είστε γεροί, θα σας απολαύσουμε και του χρόνου με υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κόλλια, κυρία Κόλλια, θα σας παρακαλούσα να μείνετε στο βήμα, να σας παραδώσει ο συντονιστής του ένατου πανθρακικού ανταμώματος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ευρωπαϊκών Νομού Δράμας, ο Εύρος, ο κ. Γιώργος Σαχνάκης, ένα μυστικό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος του Συλλόγου Ευρωπαϊκών Νομού Δράμας, ο Εύρος και της Παλαιάς Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, και ως υπεύθυνος του ένατου πανθρακικού ανταμώματος, σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας, σας καλωσορίζουμε στο ένατο πανθρακικό ανταμώμα, στη Δράμα που φέτος χτυπάει την καρδιά της Θράκης. Ένα αναμνηστικό που το έχουν κάνει οι κυρίες του Συλλόγου είναι ένα κυρτάνι, αυτό το στολίδι της Θράκης, γιατί η Θράκη είναι ένα στολίδι για την Ελλάδα. Ελπίζουμε να σας έχουμε και στα υπόλοιπα ανταμώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.